Πείτε, κύριε Μηταράκη, παρακαλώ. Απλώς να σχολιάσω το εξής. Παρακολουθούσα πριν την ομιλία του συναδέλφου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος αναφέρθηκε αποκλειστικά σχεδόν στο θέμα της Νοβάρτης. Καλά έκανε. Και το δέχτηκε το Προεδρείο. Την ίδια στιγμή παρακολουθήσαμε συναδέλφους άλλων κομμάτων να θέσουν θέματα τα οποία είναι παρεμφερή και το Προεδρείο να αντιδρά. Θέλω απλώς να το σχολιάσω για τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Επειδή κάνετε μομφή στο Προεδρείο. Κάνω ένα σχόλιο για τα πρακτικά. Μάλιστα. Ότι το Προεδρείο απεδέχθη μια 7 λεπτή ομιλία του κυρίου συναδέλφου για ένα θέμα που δεν αφορά το διορισμό των δύο διευθυντριών της υγειονομικών περιφερειών και υπήρχαν σχόλια του Προεδρείου προς άλλους συναδέλφους, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιους αναφέρεστε, πείτε ονόματα. Και στον συνάδελφο της Δημοκρατικής Συμμαχίας που έκανε μια ερώτηση συμπαράταξης αναφερόμενος στους υπουργούς και του είπατε. Συμπαράταξη, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Μηταράκη. Του είπατε να μην αναφέρθηκε και στον συνάδελφο της Ένωσης Κεντρών που αναφέρθηκε σε ένα άλλο θέμα της ποιότητας. Επειδή κύριε Μηταράκη κάνετε μορφή στο Προεδρείο, θα σας απαντήσω εγώ τώρα για να μπαίνουν τα πράγματα στα πρακτικά και θα τελειώσει εδώ η συζήτηση. Στον κύριο Μπαριώτα είπα να απευθύνεται στις δύο διοικήτριες της ΥΠΕ, διότι. Δεν σας διέκοψα. Λοιπόν. Διότι η διαδικασία εδώ έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Πάει και ένα και στο χέρι. Στον κύριο. Μην μου λέτε σωστό, θα σας απαντήσω. Έτσι. Στον κύριο Φωκά, διότι αναφερόταν σε ένα άλλο γεγονός το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη σημερινή διαδικασία. Τώρα, επειδή κατά πάσα πιθανότητα η μομφή σας θα συζητηθεί, θα το βάλω θέμα και στον πρόεδρο της Βουλής, επειδή εδώ λοιπόν δεν είμαστε παιδιά και έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη απέναντι και στην Επιτροπή, αλλά και την ίδια εμπειρία κοινοβουλευτική, θα σας έλεγα να είστε πολύ πιο προσεκτικός όσον αφορά το Προεδρείο. Διότι όσες φορές εγώ τουλάχιστον προεδρεύω, αλλά και ο Πρόεδρος, εγώ ως Αντιπρόεδρος, αλλά και ο Πρόεδρος, σας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές και την ανοχή και τον χρόνο να τοποθετήσετε με βάση τη θεματολογία της Επιτροπής. Κατά την άποψή μου έχετε κάνει ατόπιμα. Το αφήνω όμως, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, κύριε Μηταράκη, όμως θα πάω στον Πρόεδρο και θα ασκήσουμε την ίδια μομφή στην Ολομέλεια της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο λοιπόν έχει. Δεν θα πάμε μαζί, δεν θα πάω με τον κηδεμόνα μου, κύριε Μηταράκη. Θα πάω εγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Μπράβο. Το λόγο.